Αυτό είναι έργο του κύριου Καραμαλή. Ποια είναι η θέση σας, κύριε Σοφιανόπουλε, απέναντι σε αυτή την ΕΟΚ που τώρα άλλαξε όνομα και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση? Αμέσως, θα σας πω. Εάν βεβαίως πούμε ότι την Ελλάδα αρχίζουν και την κυβερνούν Έλληνες πλέον, ναι, και όχι πράκτορες και πρόδοτες. Γιατί αυτή τη στιγμή κατά τη συνθήκη του Μάστριχτ είναι μόνο το ΚΚΕ. Έλα, αδερφέ, τώρα. Όλοι οι άλλοι είναι υπέρ. Μα το ΚΚΕ είναι κατά πάντων. Καλά, ας το παρακάμψουμε αυτό. Κατά πάντα, κατά πάντα και κατά πάντων. Αλλά θα υπενθυμίσω στο ΚΚΕ ότι ψήφισαν στην πέμπτη ολομέλεια η Μακεδονία να πάει στους Σλάβους και τους Βουλγάρους. Αυτό το οποίο ζητάει ο Γκριγκόρο το έχει ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το παπά θα παίξουμε τώρα δηλαδή. Μα δεν τρέπονται λιγάκι. Και μετά από 30 χρόνια μας λέει ο κ. Καρέλιος, κάναμε λάθος λέει. Εψηφίσανε να χάσει η Ελλάδα τη Μακεδονία, αλλά κάνανε λέει λάθος. Μα αυτό εκτός αν περνάνε τον ελληνικό λαό ηλίθιο. Αυτό κι αν είναι η προδοσία της προδοσίας. Αλλά η γυναίκα του Αμπατιέλου ήταν Εγγλέζα Λέδη. Όπως και του Σαράφη ήταν Εγγλέζα Λέδη. Περίεργος, ήθελα να ξέρω. Οι αντάρτες οι κομμουνιστές που βρίσκανε τις Εγγλέζες στο βουνό και τις παντρευόντουσαν. Αυτό ήθελα να ξέρω. Και του Φαράκου. Ας τα να πάει στο διάλογο. Όλη η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος, η ηγεσία, όχι οι πατριώτες, αυτοί οι οποίοι ακολούθησαν από πατριωτισμό, η ηγεσία ήταν οι πράκτορες. Και πρωτίστως της Αγγλίας. Διότι ο Στάλιν είπε τότε, το θυμόσαστε, λέει ο Τσέρτσιλ πήρε ένα χαρτάκι και έγραψε επάνω Ελλάδα 90% εμείς, 10% εσείς. Γιουγκοσλαβία 50 εμείς, 50 εσείς. Λοιπά βαλκανικά κράτη 90 εσείς, 10 εμείς. Το υπέγραψα και το έδωσα του Στάλιν. Το πήρε ο Στάλιν, το κοίταξε και χωρίς να πει τίποτα το μονόγραφο και το ξανάδωσε. Έχω τύψεις ότι λέει τύχη λαών και καρτών παίχτηκε πάνω σε ένα χαρτάκι. Τύψεις έχει μεν, αλλά το έκανε δε. Λοιπόν, και τους είπε ο Στάλιν τότε, εγώ συμφώνησα, υπέγραψα. Η Ελλάδα είναι στη Δύση. Θα κατεβείτε στις εκλογές. Αυτές τις εκλογές κατεβήκανε. Ή αρχίσαν τα μπαμπούμ. Και με τι όπλα και με τι χρήματα. Του Στάλιν, όχι, των Εγγλέζων. Αυτά να μας πει και ο κύριος Μητσοτάκης. Διότι όταν καταδικάστηκε δύο φορές εις θάνατον από τους Γερμανούς, πώς εγλίτωσε. Οι Γερμανοί δεν παίζανε, αγαπητέ. Οι Γερμανοί δεν παίζανε. Αντιλάγει με Εγγλέζους πράκτορας. Είπαν οι Εγγλέζοι, μη σκοτώνεις το δικό μας τον πράκτορα, πάρε ένα δικό σου πράκτορα και οι Γερμανοί, δώσε μας το δικό μας τον Εγγλέζο. Τον κύριο Μητσοτάκη δηλαδή. Και είναι Άγγλος πράκτορα και όχι Γερμανός όπως πάνε να τα μπουρδουκλώσουν τώρα. Τι δουλειά έχει ο Μητσοτάκης με τους Γερμανούς? Καλά, υπήρχε εκείνη η περίφημη φωτογραφία. Καλά, άσε τις φωτογραφίες τώρα. Από φωτογραφίες τώρα, από φωτογραφίες, ό,τι θέλουμε λέμε. Να επανέλθουμε στο. Όχι, να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έγινε τότε? Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί φύγανε οι Γερμανοί το Δεκέμβριο του 1944 από την Ελλάδα και φύγανε τον Ιούνιο του 1945 από την Κρήτη? Για την κοινή αγορά λοιπόν. Λοιπόν, ως πρόεδρος του κόμματος του Ελληνισμού, ναι, ως Σωτήρης Σοφιανόπουλος Έλληνας, ναι, 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 τι θα απαντούσατε σήμερα και ποια θα ήταν η έμπρακτος ενέργειά σας, ναι, και ναι, το αποτέλεσμά της βέβαια εμείς θα το κρίναμε και η ιστορία, στον κύριο Χέλμουτ Κολ, ο οποίος είπε σήμερα ότι δεν θα σας δώσουμε καμία αναποζημίωση. Μάλιστα. Για τις καταστροφές που προξένησαν οι Ναζί. Μάλιστα. Όταν ένας λοφίσκος μάρμαρο της Ελλάδος ισούται 1000 επί 100 μέτρα ύψος σε μάρμαρο, που τόσες φορές μάρμαρο η Ελλάδα έχει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες, ισούται με το να καλλιεργήσει ολόκληρη την Ολλανδία επί 10 χρόνια σε καλαμπόκι με έναν τόνο το στρέμμα, για ποιες αποζημιώσεις μιλάτε? Η Ελλάδα, αγαπητέ, δεν πάσει από οικονομικά. Η Ελλάδα πάσει από προδοσία. Η Ελλάδα πάσει από ελευθερία. Αν αφήσουν τον ελληνικό λαό, και τι θα έκανα? Καταρχήν θα έλεγα τα δεδομένα στον ελληνικό λαό. Εσείς, αγαπητέ, το 1974 χρωστούσατε 2.100 δραχμές για να ξεχρεώσει η Ελλάδα. Τώρα 3 εκατομμύρια. Όχι. Όχι. Μας ενδιαφέρει αυτό που χρωστάμε έξω. Α, το εξωτερικό χρέος. Συνάλλαγμα. Ναι, ναι, αυτό το παραμύθι που τα μπλέκουμε, όλα αυτά, γιατί εάν εσείς έχετε πάρει ένα παράνομο, προσέξτε τι λέω, ένα παράνομο γραμμάτιο ευκολίας του δημοσίου, εγώ, αν δεν έχω συναλλαγή εμπορική με σας, δεν μπορώ να σας δώσω γραμμάτια να πάτε εσείς να τα προεξοφλήσετε. Αυτό απαγορεύεται, γι' αυτό και λέγονται γραμμάτια ή επιταγές ευκολίας. Σας διευκολύνω. Ποια συναλλαγή έχει το ελληνικό κράτος με τον ελληνικό λαό? Εξαιρείται το ελληνικό δημόσιο από τους ελληνικούς νόμους. Αυτά λοιπόν τα γραμμάτια του δημοσίου είναι γραμμάτια ευκολίας. Ξεκάθαρα, είναι παράνομα.
Και πρέπει να ντρέπονται, διότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εάν λοιπόν εσείς έχετε πάρει ένα γραμμάτιο του δημοσίου και αύριο το πρωί σας πει το δημόσιο δεν έχω λεφτά να σε πληρώσω, τι θα κάνετε? Θα κηρύξω τον πόλεμο κατά του δημοσίου ή θα κάνετε καμιά αγωγή και μήνυση? Θα εκτοχεύσαμε και θα τα κάνει στα πετσαρία. Ναι, μπράβο. Αλλά αυτό αγαπητέ που χρωστάμε στο εξωτερικό, αυτό θα το πληρώσουμε μέχρι τελευταία πεντάρα. Και αυτό σήμερα είναι 1.800.000. Ενώ δηλαδή το 1974, μετά από 153 χρόνια νεοτέρας ελληνικής ιστορίας, με δύο παγκοσμίους πολέμους, με δύο βαλκανικούς πολέμους, με την καταστροφή του 1922, τα ελληνοελληνικά του 1945-1949 και όλα τα άλλα κοντήλις, πλαστήρες και δεν συμμαζεύεται και πάγκαλος, εφτάσαμε να χρωστάμε το 1974 κάθε Έλληνας 2.100 δραχμές στο εξωτερικό, δηλαδή για να γίνω πιο σαφής, 70 δολάρια κατ' άτομον, επί 30 το δολάριο 3.721. Σήμερα χρωστάτε, αγαπητέ, ξέρετε πόσα? Για διαιρέστε το 1.800.000, 65.500 δολάρια χρωστάτε σήμερα. Εδώ έχω ένα πρόχειρο χαρτί που το έχω κρατήσει από την Καθημερινή, το οποίο μας λέγει ότι το 22% του συνολικού δημοσίου χρέους, το οποίο είναι πόσο? Το εξωτερικό χρέος. Ναι. Το οποίο είναι πόσο? Το οποίο... Το λέει? Διότι το 22%... Α, ποσό, βλέπετε, αυτές είναι οι αρλούμπες. Έχει όμως μία κατανομή για το εσωτερικό χρέος. Μάλιστα. Το οποίο είναι σε ομόλογα. Ναι. Ποιος μπορεί να καταλάβει τίποτα από αυτό το πράγμα, αγαπητέ. Με συγχωρείτε. Ποιος μπορεί να καταλάβει τίποτα από αυτό το πράγμα εδώ? Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για επί της 100 ενός αγνώστου ποσού? Το 10% των 100 δραχμών είναι 10. Καλά, και μας το 10... έχουν πει ότι αυτή τη στιγμή είναι εδώ... 32-3 όχι, δραχμές. Άστε τα 32-3 δραχμές. Εδώ το γράφει? Όχι, δεν το γράφει. Όταν λοιπόν έχει διάρθρωση δημοσίου χρέους στις 34 του 95 και έχει επί της 100 μόνον, χωρίς να λέει αυτό το επί της 100 σε τι ποσό αναλογεί, αυτό είναι απάτη. Ναι, καλά, πηγαίνει επί τη βάση του ότι είναι 32-3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή το σύνολο. Μάλιστα. Κάντε τις πράξεις λοιπόν. Εκ των οποίων το 1 τέταρτο περίπου, το 22%, 1 τέταρτο με 1 πέμπτο περίπου, είναι το εξωτερικό χρέος. Λοιπόν, κάντε το λοιπόν. Πόσο είπατε? 32-3 εκατομμύρια. Το 1 τέταρτο, 4-8, ναι, γύρω στα 32. Ναι, γύρω στα 8-3 εκατομμύρια. 8-3 εκατομμύρια. Διαιρέστε το 8. Και μας λέγουν ότι αυτά που μας χρωστάει αυτή τη στιγμή η Γερμανία. Βράστε τη Γερμανία τώρα, είπαμε. Είναι 8-3 εκατομμύρια. Ναι, όταν εμείς απαγορεύουμε. Είναι μελέτη Αγγελόπουλου. Ναι, αν εμένα με αφήνει να βγάλω το πετρέλαιο της ΕΚΤ, θα τα είχα βγάλει αυτά τα λεφτά τώρα. Η Ελλάδα, αγαπητέ, δεν έχει πρόβλημα. Όχι ότι λέω να μην μας τα δώσει η Γερμανία. Να μας τα δώσει και εντόκως μάλιστα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά τι κάνω εδώ, διηλίζομαι τον Κόνοπα και καταπίνουμε την Κάμιλον. Η Ελλάδα είναι εις θέση να παράγει Φερπίν 500 δις ημερησίως και την έχουν καταδικάσει να παράγει 120. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμά σας. Εγώ λέω εσείς πώς θα αντιδρούσατε απέναντι σε αυτή την, μπράβο, κατά την έδινα... γνώμη αήθη δήλωση, μπράβο, του κυρίου Κόλ. Ο κύριος Κόλ λέει αποφασίσαμε και διατάσσομαι. Διότι είναι 95 εκατομμύρια άνθρωποι και κρατάνε και την οικονομία όλη τη κοινή αγορά. Άμα φύγει η Γερμανία από την κοινή αγορά, η κοινή αγορά κατέρευσε. Μια απάτη κοινή αγορά. Γιατί λοιπόν, υπάρχει και η πρόταση, η οποία ακούστηκε την προπαρελθμένη Πέμπτη από αυτό το σταθμό, ναι, του καθηγητού τη πολιτική οικονομία στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, του κυρίου Ανδρέα Αθηναίου, ναι, ο οποίο είπε ότι και τι μα αφήρεσαν το δικαίωμα, ναι, να τυπώνουμε νόμισμα, χαρτονόμισμα στο νομισματοκοπείο, ναι, εμεί μπορούμε να τυπώσουμε 13 εκατομμύρια δραχμές, ναι, και να τα ρίξουμε στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να ρωτήσουμε τους Γερμανούς. Και κατά αυτόν τον τρόπο να αγοράσουμε αγαθά ίσης αξίας προς τα 13 εκατομμύρια που μας οφείλουν. Είναι μία δήλωση την οποία τη συνοδεύει και από ένα άρθρο το οποίο έχει δημοσιευτεί σε ημερήσια εφημερίδα. 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Ναι. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δικαίωμα να τυπώσουμε χαρτονόμισμα. Προσέξτε, ενώ τώρα κατά τα λεγόμενά τους, και για να τα λένε έτσι, βάλτε εσείς επί δύο, ενώ μιλάνε για 30 δισεκατομμύρια δολάρια, το 1974 ήταν όλο 700 εκατομμύρια δολάρια το εθνικό χρέος. Μετά από 153 χρόνια νεοτέρας ελληνικής ιστορίας χρωστάγαμε 700 εκατομμύρια δολάρια και μέσα σε 19 χρόνια δίθεν δημοκρατίας και κοινής αγοράς, κατά τα λεγόμενά τους έχει γίνει 30 δις δολάρια. Ναι, το 81 όταν ανέλαβε το Πασόκ ήταν περίπου 1-3, περίπου 900 εκατομμύρια. Άστε τα τρεις, ο κόσμος μπερδεύεται. Εκατομμύρια δολάρια. Ήταν 8 δισεκατομμύρια δολάρια όταν παρέλαβε το Πασόκ.
Αλλά αυτό το οποίο δεν είπε ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή, και εδώ είναι οι απάτες προς τον ελληνικό λαό, είπε παραδώσαμε, λέει, 8 δισεκατομμύρια δολάρια εθνικών χρέος και ήδη το Πασόκ το έχει φτάσει 19, εξαιρουμένων, λέει, των καταθέσεων και του χρέους των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί αυτό το είπε φραστικά? Αν βάλετε και αυτά τα δύο, μιλάμε για 30. Εδώ αναφέρεται σε 3%. Μπράβο. Ναι, ναι, όχι, μην το μπλέκετε όμως. Ναι. Μιλάω τι ναι. Δεν είπε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Ναι. Αυτό που δεν είπε είναι ότι είπε ότι παρέδωσαν στο Πασόκ 8 δισεκατομμύρια δολάρια και το Πασόκ τα έχει πάει 19 μαζί με τα άλλα, τα πήγε 30. Αλλά δεν είπε ότι παρέλαβαν 700 εκατομμύρια δολάρια εθνικών χρέων. Αυτό δεν το είπε. Εδώ τι γίνεται? Ο καθένας παραλαμβάνει από τον άλλον καμένη γη. Το αιώνιο παραμύθι. Αλλά να απαντήσω στο ερώτημα του Κόλλου. Εγώ λοιπόν θα δίνα στον ελληνικό λαό τα δεδομένα, ξεκάθαρα, σε όλους τους τομείς, απάκρου εις άκρον, και θα του έλεγα, ελληνικέ λαέ, τώρα θα άριστα σε ευθύνα σου. Διότι να σας κάνω εγώ τον ελληνικό λαό? Και τι ευθύνομαι εγώ, κύριε? Εσύ δεν αποφασίζεις? Με ρώτησε εμένα ποτέ? Λέει το Σύνταγμα ότι για μεγάλα εθνικά θέματα, την προτάση του Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διενεργεί δημοψήφισμα. Όλα τα κράτη που σέβονται εαυτούς σαν κράτη και τους λαούς τους κάνουν δημοψηφίσματα. Οι Τσεχοσλοβάκοι είπαν δημοψήφισμα, θέλουμε να χωριστούμε. Και χωριστήκαμε. Οι Νορβηγοί, οι Δανείοι, οι Γάλλοι, ο Γέλσιν πόσα δημοψηφίσματα, μέχρι και ο Μπερίσα έκανε δημοψήφισμα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, ο κύριος Καραμαλής έκανε ποτέ κανένα δημοψήφισμα? Πρότεινε καμία κυβέρνηση από αυτούς τους νεοδημοκρατοπασοκουμούνο πόλες ένα δημοψήφισμα για ουσιαστικά αφού ενημερώσουν τον ελληνικό λαό? Και αυτά που λέει ο Σαμαράς σήμερα περί δημοψηφίσματος, ποτέ δεν είπε όμως το περιεχόμενο, το κείμενο του δημοψηφίσματος. Το διαβάσατε εσείς? Τι θα πει το αόριστο δημοψήφισμα? Θα μας δώσεις, κύριε, και το κείμενο? Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει, όχι να αισθάνεται. Εδώ κορδεύουν τον κόσμο. Λοιπόν, θα έλεγα στον ελληνικό λαό τα δεδομένα όλα και θα του έλεγα, ελληνική λαέ, να αποφασίσεις. Και όταν αποφάσισε ο ελληνικός λαός, θα τον έπιανε από το γιακά τον κύριο Κόλ. Και εδώ ξέρεις κάτι, 10 εκατομμύρια Έλληνες δρακαθάρματα, Γερμανοί, οι οποίοι κάνατε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά τα εγκλήματα κατά της Ελλάδος. Αλλά αυτά θα τα έλεγα μέσα στο Κοινοβούλιο της Ευρώπης. Και θα έλεγα, κύριοι Εγγλέζοι και κύριοι Γάλλοι και κύριοι Αμερικανοί που παριστάνετε τους μάγκες, αν δεν ήταν η Ελλάδα να καθυστερήσει τους Γερμανούς 2 μήνες, θα είχε φτάσει Απρίλιος, Ιούνιο, ναι, αλλά προσέξτε, πώς θα είχε φτάσει? Διότι όταν ο Ζόργκε σφύριξε του Στάλιν ότι οι Ιάπωνες δεν θα επιτεθούν στη Μαντζουρία, αυτά δεν τα έχει ακούσει ποτέ ο ελληνικός λαός, για πρώτη φορά τα ακούει και περιέχονται στο βιβλίο μας εδώ μέσα, ο Στάλιν κατάφερε και απέσπασε 170 μεραρχίες από το ανατολικό μέτωπο της Ρωσίας και τις έφερε στο δυτικό και αντιμετώπισε τους Γερμανούς. Δεν είναι ο χειμώνας. Έχουν πει ψέματα στον ελληνικό λαό ότι, ξέρεις, η καθυστέρηση των Ελλήνων ήταν ο χειμώνας. Ναι, το γερμανικό επιτελείο, αγαπητέ, το καλύτερο επιτελείο που είχε ποτέ η ανθρωπότης και ο καλύτερος στρατός του κόσμου, δεν είχε υπολογίσει το γερμανικό σταμόνο. Ήταν ηλίθιοι οι Γερμανοί στρατηγοί. Όλοι οι επιτελικοί αξιωματικοί της Γερμανίας ήταν ηλίθιοι, δεν ξέρανε για το ρωσικό χειμώνα. Πήγανε, λέει, με τα σόρτ επάνω. Αυτές τις αρλούμπες. Αλλά δεν ήταν, αγαπητέ, ο χειμώνας. Ήταν και ο χειμώνας. Ήταν οι 170 μεραρχίες. Και γράφει ο Μανστάιν, ο αρχιστράτηγος των γερμανικών δυνάμεων τότε, ότι υπολογίζαμε, λέει, σε 240 ρωσικές μεραρχίες σαν αντιπάλους, αλλά ήδη, λέει, έχουμε διαπιστώσει 360, εκ των οποίων και ερχόντουσαν και οι άλλες. Αυτές οι 170 μεραρχίες που ήρθαν από το ανατολικό μέτωπο της Ρωσίας στο δυτικό και σταματήσαν τους Γερμανούς στο Στάλινγκραντ πριν από το Μπακού, που ήταν το κέντρο πετρελαίου της Ρωσίας, ήταν σε αυτούς τους 2 μήνες που καθυστέρησε η Ελλάδα. Θα έλεγα, λοιπόν, ακούστε, κύριοι, όλοι εσάς, η Γερμανία θα σας είχε λιώσει. Διότι αν ο Χίτερ έπιανε τον Μπακού, οι Ρώσοι και αν πηγαίνανε και λίγο παρακάτω, θα μένανε χωρίς καύσιμα. Και αφού θα μένανε χωρίς καύσιμα, είχε τελειώσει το θέμα. Και τότε, όταν είχε νικηθεί ολοσιρός η Σοβιετία, τότε εύκολη η Γερμανία θα είχε στραφεί προς τη Δύση και αν πετύχαινε ποτέ η απόφαση της Ρωμανδίας, να μου γράφετε ένα γράμμα. Καλά, εκεί ήταν πλέον. Μπράβο. Το συμπέραμα, λοιπόν, είναι ότι θα πήγαινε, λοιπόν, εκεί πέρα. Αφού θα... τέλος. Ναι, δεν πειράζει, ας φάμε και 10 λεπτά. Όχι, μην το πάμε. Δεν έχουμε, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ναι, σιγά το δελτίο. Ψέματα θα λέμε στον κόσμο. Από αυτά από τα οποία λένε οι κυβερνητικοί. Να ακούσω και κανένα ιστορική αλήθεια. Θα διαβάσω το βιβλίο σας, κύριε Σοφιανόπουλε. Ναι. Κόμμα Ελληνισμού λέγεται. Το βγάζω για να το δουν και οι τηλεθεατές μας. Και σε κάποια χρονική στιγμή θα σας καλέσω και πάλι. Αφού υπάρχει, αυτό πήρε 20 χρόνια για να γίνει. Έχω διαβάσει όλες τις απόψεις και τα πιστεύω σας.
για να κάνουμε μια... Όχι, δεν έχει ούτε μία άποψή με, ούτε ένα πιστεύω μου. Εδώ είναι η διαφορά μας. Ότι εδώ είναι ο πολιτικός λόγος 16 αρχαίων σοφών. Έτσι. Στους οποίους εσείς όμως έχετε συγκεντρώσει εδώ. Σαφώς, διότι δεν μπορείτε εδώ να διαβάσετε Φερρυππίν Πλάτωνα, μόνο θέλετε εμείς τη ζωή. Και ακολουθείτε τις επιταγές τους. Από εκεί και έπειτα τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, τι έχει γίνει ιστορικώς και αριθμούς. Αλλά θα σας κάνουμε και κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Να διαβάσετε και αυτά τα περιβόητα προγράμματα των άλλων όλων, να μου πείτε τι καταλαβαίνετε και τι μπορείτε να εφαρμόσετε από αυτά που διαβάσατε. Εγώ τα έχω διαβάσει όλα. Και να μου πείτε τι δεν θα καταλάβετε από εδώ και τι δεν μπορείτε να εφαρμόσετε. Έχω διαβάσει και τη διατήρηση των αυπηγείων που είχαν υποσχεθεί. Καλά, ναι. Και τη μη φορολόγηση των συντάξεων που υπεσχέθη ο κύριος Μητσοτάκης και πολλά άλλα. Φίλες και φίλοι, εδώ φτάνει στο τέλος της και η σημερινή μας εκπομπή. Ο κύριος Σωτήρης Οφιανόπουλος, γνωστός επιχειρηματίας, χημικός και πρόεδρος του κόμματος του Ελληνισμού, το οποίο έχει ιδρύσει. Κάποια στιγμή θα ζητήσει την δική σας ψήφο και εσείς, ο υπέρτατος κριτής λαός, θα αποφασίσετε εάν η φωνή του Σωτήρη Σοφιανόπουλου και μιας ομάδος συνεργατών του θα περάσει το κατόφλι του ναού της δημοκρατίας. Θα ήθελα εδώ κάτι να προσθέσω, ότι εγώ δεν είμαι πολιτικός. Αναγκάστηκα να γίνω πολιτικός όταν κατάλαβα ότι είμαι σκλάβος μέσα στην ίδια μου την πατρίδα. Και αυτό δεν το ανέχομαι. Και με αυτόν τον επίλογο σας αποχαιρετώ για απόψε και ανανεώνω την τηλεοπτική μας επικοινωνία για την προσεχή Πέμπτη, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ. Βαρεθήκατε? Θέλετε να διασκεδάσετε? Καλέστε τώρα 090-232-916 και ακούστε τα πιο τρελά ανέκδοτα. Είναι αστεία, είναι γεμάτη εκπλήξεις, είναι ψεκαρδιστική. Τηλεφωνήστε τώρα 090-232-916 και φτιάξτε τη μέρα σας.